Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, στην επανεκκίνηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στη διατήρηση του καλού κλίματος ανάμεσα στις δύο χώρες, αναφέρθηκε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Μανώλη. Ναι, στις δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, ο Υπουργός Άμυνας γειτονικής χώρας Γιασάρ Γκιουλέρ αναφέρθηκε και σε μια επικείμενη επίσκεψη του Νίκου Δέμπια στην Τουρκία, όπως και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως ανέφερε σε χαρακτηριστικά, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην διαταραχθεί η θετική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα με τη γειτονική μας Ελλάδα. Θα ξεκινήσουν φυσικά οι συναντήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, για τον Νοέμβριο προβλέπονται. Ο κ. Δένδιας, Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, θέλει να έρθει στην Τουρκία. Θα τον φιλοξενήσουμε. Επίσης, μας προσκαλεί και θα δεχθούμε αυτή την πρόσκληση, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας όμως αναφέρθηκε στο ζήτημα των F-16 και τη συνέλευση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Εκεί δήλωσε ότι αναμένουν θετικές εξελίξεις και ότι τα δύο ζητήματα δεν πρέπει να συνδέονται, ενώ πριν από λίγες μέρες ο Τούρκος Πρόεδρος θα είχε συνδέσει άμεσα.